Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολιδάκη. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Νικολιδάκη, σας συναντάμε έτσι τηλεφωνικά λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση που κάνατε. Πρώτα-πρώτα, δώστε μου το feedback, αυτό που έχετε εισπράξει ήδη από τον κόσμο του Δήμου Φεστού. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε εν ώψη της 26ης Μαΐου? Να σας πω ότι τα μηνύματα κάθε μέρα είναι και πιο εθαρρυντικά. Ο κόσμος πλησιάζει, μας αγκαλιάζει, συζητάει μαζί μας. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Δώστε μας τώρα και μία εικόνα, επειδή ξέρω ότι όλο αυτό το διάστημα κάνετε τις επαφές σας, φαντάζομαι ότι έρχεστε και σε επαφή με κόσμο. Ποια είναι η νούμερο ένα αγωνία των ανθρώπων του Δήμου Φεστού? Δηλαδή, ποιο είναι το ζήτημα που έχετε διαπιστώσει εσείς ότι αναδεικνύεται ως κορυφαίο και το οποίο θα επιδιώξετε να αναλύσετε? Σας πω κάτι. Το κορυφαίο ζήτημα που βάζουν όλοι οι πολίτες, ανεξαιρέτως όλοι, που θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο, είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Είναι η καθημερινότητα σε όλες τις μορφές της. Είναι η καθαριότητα, είναι το κυκλοφοριακό που έχουμε σε τρεις μεγάλες πόλεις, στο Ζαρό, στη Μύρα και στο Τιμπάκι. Mm-hmm. Φυσικά είναι η αγροτσιοδοπία, η οποία είναι κατεστραμμένη εντελώς. Δηλαδή η καθημερινότητα είναι το πρώτο πρόβλημα που θέτουν όλοι οι πολίτες. Είναι αυτό, νομίζω, που διαπιστώνεται σε όλους τους Δήμους και σε όλη την Κρήτη. Είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς βγαίνοντας από την πόρτα του. Δηλαδή, ο χαλασμένος δρόμος, η έλλειψη καθαριότητας, οι λάμπες που δεν ανάβουν. Άρα, θέματα καθαριότητας είναι που βάζετε στο επίκεντρο για την επόμενη μέρα? Στο επίκεντρο την επόμενη μέρα βάζουμε την καθημερινότητα. Όλα αυτά τα θέματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε για αυτά τα θέματα. Δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε με τίποτα. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι θέματα τα οποία τα αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες, mm-hmm. ότι υποφέρουν όλοι οι πολίτες. Και δεύτερον, δεν μπορεί με τίποτα, μα με τίποτα, να μιλάμε ότι θέμε ανάπτυξη, θέμε τουριστική ανάπτυξη, θέμε ανάπτυξη στον τομέα της μεταποίησης, βιοτεχνία και όλα αυτά, αν τυχόν αυτά δεν έχουν λυθεί. Mm-hmm. Πώς μπορείς να προσελκύσεις ένα τουρίστα να έρθει να επενδύσει έστω με ένα σπίτι στην περιοχή σου, mm-hmm. όταν η αγροτσιοδοπία είναι κατεστραμμένη και δεν μπορεί να πάει εκεί πέρα που θέλει να επενδύσει, και όταν τα σκουπίδια είναι έξω από το σπίτι του για μια εβδομάδα και βρωμάνε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, συμφωνώ. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα αυτά, να μην τα συζητάμε καν. Αλλά δυστυχώς η αιτία, επειδή έχετε και την προϋπηρεσία που γνωρίζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αιτία είναι από πού έρχεται? Έρχεται άνωθεν, δηλαδή είναι ο περιορισμός της προσλήψης, υπάρχει μια αδυναμία, είναι με δεμένα τα χέρια ο Δήμος? Να σας πω, πρώτα απ' όλα ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού. Ο Δήμος ο δικός μας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο εργατικό δυναμικό, το πρόβλημα είναι φυσικά στο επιστημονικό δυναμικό, το οποίο ο Δήμος ο δικό μας, με τους νόμους αυτά της μετακίνησης έχει αποψηλώσει εντελώς το Δήμο μας με επιστημονικό δυναμικό, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε άμεσα, είτε με παρεμβάσεις στο Υπουργείο, είτε δεν ξέρω και εγώ, με προγραμματικές συμβάσεις με επιστημονικό δυναμικό απ' έξω από το Δήμο, που θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί ειδικότητες μιλάμε, δηλαδή δεν έχετε μηχανικούς για παράδειγμα? Παναγία μου, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε ένα προϊστάμενο στην οικονομική υπηρεσία, ο οποίος είναι οικονομολόγος, και αυτός δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή, στηρίζεται όλη η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Φεστού σε ένα άνθρωπο βασικά. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, αν τυχόν αυτός ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα προσωπικό, ένα πρόβλημα υγείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Είναι ένα φοβερό θέμα. Είναι και αυτό από τα αδιανόητα, θα έλεγα. Ναι, μπορείτε να το καταλάβετε. Φυσικά έχουμε έλλειψη μηχανικών, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορα προγράμματα. Αν τυχόν όμως δεν έχεις μηχανικούς για να μπορέσεις να ετοιμάσεις, να σου κάνει τη μελέτη πρώτα-πρώτα, ναι. Πώς θα μπορέσεις να διεκδικήσεις χρήματα και να διεκδικήσεις επενδύσεις στην περιοχή σου? Mm-hmm. Είναι ένα φοβερό πρόβλημα το οποίο δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε όλοι οι Δήμοι της περιφέρειας και πάρα πολύ έντονα κι εμείς. Το λόγο ότι πάρα πολλοί υπάλληλοι, τέλος πάντων, σε ένα διαγωνισμό κάνουν τα χαρτιά τους, έρχονται στην περιφέρεια, αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα αρχινά να ψάξουν οποιοδήποτε mm-hmm. τρόπο για να μπορέσουν να φύγουν και να πάνε κοντά στα σπίτια τους ή να πάνε σε μια μεγάλη πόλη. Mm-hmm. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε κονδύλια για να φέρει πόρους. Είναι τεράστια δυσκολία. Με το μοναδικό τρόπο που θα μπορέσουμε
να κατά κάποιο τρόπο να αμβλύνουμε το πρόβλημα, όχι να το λύσουμε, όχι να το λύσουμε, είναι σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ή σε ειδικά γραφεία. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι αν τυχόν δεν έχει μηχανικούς που να υπογράψουν τις μελέτες αυτές, άσχετα αν τυχόν με τον α ή β τρόπο έχουμε μπορέσει να τις κάνουμε, δεν μπορούμε να τις καταθέσουμε. Δηλαδή καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για να μπορέσουν οι Δήμοι να βρουν χρήματα. Το α και το ω, το βασικό, ο βασικός άξονας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι εκεί προσβλέπουν οι περισσότεροι φορείς αυτοδιοίκησης για να φέρουν έργα, να κάνουν πράγματα στις περιοχές τους. Ναι, ναι, ναι. Ότι χρηματοδοτήσεις παίρνουμε από το κράτος, ίσα ίσα και με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να καλύψουμε τα βασικά μας έξοδα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, αυτό που θέμε, βασιζόμαστε σε μελέτες ολοκληρωμένες, μελέτες όριμες, για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε στο Δήμο μας. Άρα, κύριε Νικολιδάκη, το ένα θέμα στο οποίο εστιάζεται είναι τα θέματα της καθημερινότητας. Άρα, αυτόματα πηγαίνουμε και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού για να μπορέσουν να στηρίξουν τις προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων, για μελέτες, για έργα κτλ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε, σε περίπτωση που εκλεγείτε, πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε κάποιες κινήσεις, έτσι θα τις χαρακτήριζα, αποσχιστικές, που καταγράφονται και στο Δήμο Φεστού από πρώην Δήμους. Πώς δηλαδή θα κάνετε, πώς σκοπεύετε να προσπαθήσετε να συνενώσετε δυνάμεις που χαρακτηρίζονται φυγόκεντρες? Να σας πω κάτι. Το βασικότερο είναι να δουλέψουμε, να παράξουμε έργο. Αν τυχόν παραχθεί έργο, τότε είμαι σίγουρος 100% ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι αποσχεστικές τάσεις. Αποσχεστικές τάσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν γιατί όλοι αισθάνονται ότι είναι σε μια δεύτερη μοίρα. Και καλώς το αισθάνονται όταν έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα και βλέπουν οι κάτοικοι της περιφέρειας. Και αυτό βέβαια είναι μόνο της περιφέρειας, και του κέντρου είναι, αλλά το κέντρο τι να πει, να αποσχιστώ από την περιφέρεια, με καταλαβαίνετε πώς τοποθετώ το θέμα. Βλέπουν ότι η κατάσταση, η διαβίωσή τους κάθε μέρα χειροτερεύει. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Να καταλαβαίνετε. Αισθάνονται σαν άνθρωποι ενός κατώτερου Θεού. Αυτό θα μπορέσει να λυθεί μόνο αν παραχθεί έργο. Αν παραχθεί έργο το οποίο θα είναι ισότιμα διανεμημένο σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. Διαφορετικά είμαι σίγουρος ότι αυτές οι αποσχεστικές φωνές θα μεγαλώνουν κάθε μέρα και θα έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Ειλικρινά θα έχουν δίκιο. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι αν κάποιος βλέπει την περιοχή του να είναι εγκαταλελειμμένη, παραμελημένη, εύλογα γεννιέται αυτή η διάθεση απόσχεσης και επανασύστασης του πρώην Δήμου. Μα δεν μιλάμε, εδώ πέρα έχουν φτάσει στο σημείο να ονειρεύονται ακόμα και τις παλιές κοινότητες. Λέμε, είχαμε τον κοινοτάρχη εκεί πέρα στο χωριό μας. Και λέγαμε καλά, το πρόβλημά μας. Του λέγαμε το παράπονό μας. Κάτι, ένα προβληματάκι που όσο αφορά τουλάχιστον την καθημερινότητα λυνότανε. Όσο λοιπόν μεγαλώνει αυτή η αδιαφορία, όσο μεγαλώνει το πρόβλημα, ειδικά της καθημερινότητας, είναι σίγουρο ότι θα μεγαλώνουν και αυτές οι φωνές. Με όλο το δίκιο σας είπα. Άρα η λογική δική σας κινείται στο να μοιράσετε δυνάμεις ή όποιες δυνάμεις υπάρχουν και όποιες δυνατότητες υπάρχουν σε όλους τους πρώην Δήμους, σε όλες τις περιοχές. Να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη δηλαδή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν δεν υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη και αν δεν υπάρξει, για να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε το πάνω να υπάρχει ανάπτυξη. Σωστά. Να καταλαβαίνετε σας το λέω. Ναι. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ανάπτυξη και αυτή η ανάπτυξη να διανεμηθεί ισόποσα σε όλη την περιφέρεια του Δήμου μας. Μάλιστα. Επομένως, σε αυτό το μοτίβο που μας περιγράψατε συνεχίζεται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία φυσικά που είχαμε σήμερα. Και σας είπα ότι δεν θα περιμένουμε την ώρα που, δηλαδή θα περιμένουμε δηλαδή τις προσλήψεις οι οποίες πρόκειται να έρθουν και πότε θα έρθουν. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και αν έρθουν, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Θα χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τρόπο. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα, ακόμα με προγραμματικές συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με προγραμματικές συμβάσεις με ιδιώτες, οι οποίοι μπορεί να έχουν μηχανήματα και μπορούμε να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις και να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό μας ζητάνε οι πολίτες και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Παλεύοντας συγχρόνως ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό αγώνα σε αυτές τις 2 εβδομάδες που απομένουν. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές σας οι οποίοι είχαν την υπομονή να καθίσουν να μας ακούσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.